Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω τη σημερινή παρουσίαση, από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για την πρόσκληση συμμετοχής και την ευκαιρία να παρουσιαστούν εδώ κάποιες από τις δράσεις που συστηματικά οργανώνονται στο Αθανασάκη Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου σε μια προσπάθεια αυτό να είναι προσβάσιμο σε ακόμη περισσότερες και διαφορετικές ομάδες επισκεπτών. Εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται διαρκώς από το 2004 έως σήμερα και σε αυτά η συμμετοχή σχολικών ομάδων ακολουθεί αυξητική πορεία. Τα σχολεία ενημερώνονται εγγράφως στην αρχή κάθε χρονιάς μέσω των αρμόδιων διευθύνσεων εκπαίδευσης για τους τίτλους, τα στάδια τους και τις ομάδες τα οποία απευθύνονται, καθώς και για τη δυνατότητα διαφοροποίησής τους στην περίπτωση μαθητών με αναπηρίες. Έτσι, ειδικά σχολεία της περιοχής έχουν συμμετάσχει οργανωμένα τόσο στα μόνιμα όσο και στα περιοδικού χαρακτήρα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως αυτό του νεολιθικού πολιτισμού στη Θεσσαλία ή τα χρώματα της Σύριδας, που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την περιοδική έκθεση «Φυτά και πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης αντίστοιχα». Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσμετρηθούν και αρκετές σχολικές τάξεις γενικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, όπου φοιτούν και παιδιά με ειδικές ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα οποία συνήθως δεν ενημερώνεται το προσωπικό του μουσείου. Αυτό με τη σειρά του καθιστά αναγκαίως τα λίγα λεπτά που μεσολαβούν από την άφιξη στο μουσείο ως την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος, όταν δηλαδή αμέσως μετά το καλωσόρισμα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και δίνονται βασικές πληροφορίες για το τι θα επακολουθήσει, να υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς μας για αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της κάθε περίπτωσης και για ανάλογες διαφοροποίησεις των προγραμμάτων επιτόπου στη συνέχεια. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω είναι ότι απευθύνονται σε μαθητικό κοινό. Για τους ενήλικες επισκέπτες με αναπηρίες και δύο όρασης, μέχρι πρότινος δεν είχε οργανωθεί κάτι συγκεκριμένο. Υπήρχαν βέβαια οι έντυποι οδηγίες Εμπράιλ που σχεδιάστηκαν από το Φάρο Τυφλών και το πρώην ΤΑΠ για τις μόνιμες εκθέσεις στην παλαιά και νέα πτέρυγα του μουσείου αντίστοιχα, οι οποίοι όμως έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί έως τώρα. Η αφορμή για την παρέμβασή μας δόθηκε με τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που το 2015 είχαν θέμα βία και ανεκτικότητα, οπότε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική περιήγηση απτικού χαρακτήρα με τίτλο «Το Μουσείο με άλλα μάτια», σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Ειρήνη Τσιαούση, την οποία ευχαριστώ θερμά. Για το σχεδιασμό της, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από ερευνητικές δράσεις που είχαν φιλοξενηθεί ως τότε στο μουσείο, αλλά και η εμπειρία από άλλους χώρους όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Πολύτιμες υπήρξαν οι συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με τους συναδέλφους Στάθη Γκότση και τον αείμνηστο πια, Πάνο Βοσνίδη, με τους οποίους είχαμε ακολουθήσει την οπτική διαδρομή που υφίσταται εκεί ήδη, ανταλλάσσοντας επιτόπου απόψεις για καλές πρακτικές αλλά και δυσχέρειες που μπορεί να προκύψουν. Στο όνομα του Στάθη, ευχαριστώ και τους δυο, έστω και αργά. Επειδή η δράση στο Μουσείο του Βόλου είχε διερευνητική μορφή, με την άδεια των συμμετεχόντων βιντεοσκοπήθηκε και καλύφθηκε φωτογραφικά. Καθώς δεν απευθυνόταν σε επισκέπτες με αναπηρίες όρασης, συνεργαστήκαμε τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας Μάγνητες Τυφλή και ειδικά τον τότε πρόεδρό του, κ. Ιωάννη Καραγιώργο, χωρίς τη βοήθεια και έμπρακτη συμπαράσταση του οποίου η προσπάθειά μας θα είχε μείνει ακόμα στα χαρτιά. Μέσα από τη διαπίστωση ότι συχνά τα άτομα με αναπηρίες όρασης δεν βρίσκουν κάποιο σημείο αναφοράς στα περισσότερα μουσεία, όπου η αφίστα εκθέματα είναι απαγορευμένη, η δράση επιχείρησε να δημιουργήσει νέες συνθήκες, θέτοντας ως στόχους την άρση των αποκλεισμών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ατόμων αυτών στις μουσιακές εκθέσεις, την εκπαίδευση και συμμετοχή τους, την κοινωνική ένταξή τους, την ενθάρρυνση της κινητικότητάς τους σε δημόσιους χώρους και την εξοικείωση με αυτούς. Τα άτομα με αναπηρίες όρασης προσλαμβάνουν τον κόσμο γύρω τους κυρίως μέσω της οπτικής αντίληψης. Μέσω της αφής εξερευνούν, ταυτοποιούν και οικοδομούν γνωστικά σχήματα και συνθέτουν αντιληπτικούς χάρτες. Κατά την πρόσληψη ενός οπτικού ερεθίσματος, δεν έπεται αυτόματα η ερμηνεία του. Υπάρχουν παράγοντες μεσολαβητές, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής ερμηνείας. Στην προκειμένη περίπτωση, τη μεσολάβηση αυτή για την παροχή πληροφοριών παρήχε η καθοδηγούμενη εκπαιδευτική περιήγηση που τα ενέταξε σε ειδικότερο πλαίσιο. Μετά τον αρχικό σχεδιασμό από μέρους μας και προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας που θα συμμετείχε στην εκπαιδευτική περιήγηση, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους και τα ζητούμενά τους από αυτήν, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο του Σωματείου, ο οποίος μας παρήχε πολύτιμες πληροφορίες.
Μας ενημέρωσε ότι είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ενήλικες άνω των 30 ετών. 4 άντρες και μια γυναίκα, από τους οποίους οι 2 ήταν ολικά τυφλοί, οι 2 αμβλίωπες και ο ένας με σοβαρή απώλεια όρασης και η συνοδοί τους, τον οποίον τη γνώμη θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στην αξιολόγηση της δράσης. Πληροφορηθήκαμε ότι κανείς τους δεν διάβαζε μπράιχ, κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι το ενημερωτικό υλικό που είχε ως τότε προετοιμαστεί θα έπρεπε να ενισχυθεί μέσω της προφορικής παρουσίασης των εκθεμάτων για να διευκολυνθεί η πληροφοριακή πρόσβαση σε αυτά και να εμπλουτιστεί με μεγαλογράμματα σε εκτυπώσεις σε μέγεθος γραμματοσειράς που μας υποδείχθηκε για να μπορούν να τα διαβάσουν οι αμβλίωπες επισκέπτες μας. Κύρια επιθυμία τους τέλος ήταν να μπορέσουν να αγγίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα και αυθεντικά εκθέματα, καθώς αφενός κανείς τους δεν είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το μουσείο, αφετέρου ήταν γενικευμένα τα αισθήματα αποκλεισμού που εκφράστηκαν από τέτοιου είδους δράσεις. Καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ειδική έκθεση για τις ανάγκες της δράσης και η μόνιμη έκθεση του μουσείου ήταν αρκετά μεγάλη, έπρεπε να αναζητηθεί μια θεματική εντός της υπάρχουσας έκθεσης που θα ήταν περιεκτική, θα μπορούσε να καλυφθεί με περιορισμένο αριθμό εκθεμάτων, όχι ιδιαίτερα ευπαθών, σε σημείο του χώρου που θα εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών και η οποία θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για αυτούς, παρέχοντας σημείο αναφοράς με τις προηγούμενες εμπειρίες και τα βιώματά τους, έχοντας παράλληλα διαχρονικό χαρακτήρα. Έτσι, η πλοκή της απτικής περιήγησης στηρίχθηκε στην προσέγγιση των θεοτήτων που λατρεύτηκαν στη Θεσσαλία και στη μορφική και συμβολική τους απόδοση στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και στην εσωτερική ανάγκη των ανθρώπων για την ύπαρξη θρησκειών και την αξία τους στην πολιτισμική συγκρότηση των οργανωμένων κοινωνιών μέσα από εκφάνσεις της καθημερινής του ζωής, όπως η απόδοση τιμής ή ευχαριστίας ή η παράκληση μέσω των αναθυμάτων. Πριν την έναρξη της περιήγησης, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες, επισκέπτες με αναπηρίες όρασης και τους συνοδούς, να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να απαντήσουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, το επίπεδο σπουδών τους, πιθανή προηγούμενη επίσκεψη στο Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, καθώς και πιθανές προσδοκίες για τη δράση στην οποία θα συμμετείχαν. Επιτόπια παρατήρηση έδειξε καταρχήν ότι υπήρχε οικειότητα μεταξύ τους και ενθουσιασμός για αυτήν. Έτσι, ήταν πολύ εύκολο να αναπτυχθεί διάλογος και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μελών της ομάδας, όσο και με το προσωπικό του μουσείου, που με τη σειρά του διευκόλυνε τη διατύπωση ερωτήσεων και απόψεων για το θέμα που μας απασχολούσε. Η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική και σημαντικός ως προς αυτό ήταν ο ρόλος των συνοδών τους. Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες και στους συνοδούς ένα ερωτηματολόγιο συνολικής αξιολόγησης, με σκοπό να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με το βαθμό κατανόησης του θέματος και τις μεθόδους και τεχνικές που υιοθετήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Διαπιστώθηκε ότι η κύρια τεχνική προσέγγισης ήταν η ενεργητική διερευνητική αφή με πλευρικές, περιγραμμικές κινήσεις και εναγκαλισμό του αντικειμένου. Τα συνοδευτικά κείμενα σε μπράιλ και μεγαλογράμματα γραφή δεν χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες. Καθώς όπως επισήμαναν, βασίστηκαν κυρίως στην αφήγηση και στη λεκτική περιγραφή των αντικειμένων σε συνδυασμό με την ψηλάφιση για την πρόσληψή τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των επισκεπτών που δεν ήταν εγγενετής τυφλοί και ως εκ τούτου είχαν οπτικές αναπαραστάσεις για τα πράγματα, στις οποίες μπορούσαν να στηριχτούν στη διάρκεια της περιήγησης. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Μια μαρμάρινη ορθογώνια πλάκα, αρκετά μεγάλη. Ξεκινάει από εκεί που είστε τώρα. Πίσω είναι τα γατζάκια που την έχουμε στηρίξει εμείς, αυτά που πιάνετε πάνω. Αυτό εδώ. Λοιπόν, δεξιά, στη δεξιά πλευρά, εκεί που είστε τώρα, ναι, στέκει ένας άντρας. Που έχει κοντά κυματιστά μαλλιά. Έχει σηκωμένο το δεξί του χέρι και ακουμπά το κεφάλι του. Και το αριστερό του χέρι είναι δίπλα στο σώμα του. Πάει παράλληλα με το σώμα, προς τα κάτω. Το ρούχο του κρέμεται από τον αριστερό ώμο, δηλαδή από πάνω. Ξεκινάει από τον αριστερό ώμο.
αφήνει γυμνό το στέρνο του, διπλώνεται στη μέση, εκεί που είστε τώρα κύριε Γιάννη, και πέφτει προς τα κάτω καλύπτοντας το κάτω μέρος του σώματος, μέχρι τα πόδια του. Αριστερά, εκεί, στέκει μια γυναικεία μορφή με τα μαλλιά μαζεμένα πίσω, χαμηλά σε κότσο. Δεν είναι ολόκληρο, είναι ανάγλυφο αυτό, οπότε τον κότσο μέχρι πίσω δεν τον πιάνει. Ναι. Το ρούχο της είναι πάρα πολύ λεπτό, σχεδόν διάφανο. Και ακολουθεί τις καμπύλες του σώματος. Είναι κοντύτερη από τον άντρα, δηλαδή το κεφάλι της φτάνει στον αγκώνα του άντρα. Ναι, ναι. Συμβολίζοντας ότι πρόκειται για τη γυναίκα που αφιέρωσε τη μαρμάρινη πλάκα στο Θεό που στέκει δίπλα της. Η γυναίκα είναι λιγότερο σημαντική από το Θεό, άρα την κάνουν κοντύτερη. Και την έχουν σκαλίσει στη μαρμάρινη πλάκα μαζί με το Θεό, αφού του τα αφιέρωσε να την προστατεύει. Αναφορικά με την κίνησή τους στο μουσιακό χώρο και παρά την πολυκοσμία που υπήρχε, όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως δεν δυσκολεύτηκαν, ότι ήταν ελεύθερος εμποδίων και καθολικά προσβάσιμος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας από αυτούς, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία. Ήταν προσβάσιμος χώρος, αγγίζει το τέλειο. Στην ερώτηση, σχετικά με τη χρονική διάρκεια της περιήγησης και αν αυτή ήταν κουραστική, οι περισσότεροι δήλωσαν πως δεν ήταν ιδιαίτερα κουραστική, παρά το γεγονός της ορθοστασίας, εκτός από δύο περιπτώσεις λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. Όσον αφορά στη θεματική της περιήγησης, όλοι δήλωσαν ότι τους άρεσε αρκετά και ευχαριστήθηκαν πολύ την επίσκεψή τους στο μουσείο. Όλοι ζήτησαν τη συνέχιση της δράσης για να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το μουσείο και τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν κατάφεραν να προσέλθουν στη συγκεκριμένη μέρα και τη δημιουργία νέων ανάλογων δράσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, με στόχο την παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την τοπική ιστορία. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, η ιστορία του τόπου είναι το καλύτερο. Θα ήθελα να μάθω για τα μακεδονικά χρόνια, γιατί ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για την περιοχή και την πόλη. Θα ήθελα να πληροφορηθώ για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, γιατί γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα. Να μάθω πώς ζούσαν στην πόλη στην αρχαιότητα. Την ολική αξιολόγηση της απτικής περιήγησης έδειξε ότι πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους επιδιωκόμενους στόχους της και ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις προσδοκίες της ομάδας κοινού στην οποία απευθυνόταν. Καλλιέργησαν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της έκφρασης των απόψεών τους, τη διατύπωση ερωτήσεων και κρίσεων και όπως οι ίδιοι είπαν, αξιοποίησαν δημιουργικά το χρόνο τους, ευχαριστήθηκαν την επίσκεψή τους και κυρίως ένιωσαν ευπρόσδεκτοι. Εξάλλου, ο βασικός μας στόχος ήταν να πετύχουμε την αλληλεπίδραση και επικοινωνία των ατόμων αυτών με τους ανθρώπους του μουσείου, για να ξεπεραστούν κοινωνικά, κυρίως εμπόδια, σε ένα περιβάλλον μέχρι πρότινος άγνωστο, που φάνταζε μακρινό για τους ίδιους και στο οποίο δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά, ίσως λόγω των αισθητηριακών φραγμών πρόσβασης από μέρος τους και του οπτικοκεντρικού χαρακτήρα του μουσείου. Μεγάλο όμως ήταν και το όφελος και για μας, γιατί μπορέσαμε να δούμε το μουσείο με άλλα μάτια, να δούμε αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επισκεπτών του. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από την πιλωτική αυτή απτική περιήγηση μας βοήθησαν να σχεδιάσουμε τη μόνιμη παρέμβαση που προγραμματίζεται τώρα πια στο μουσείο σε μία αίθουσα αρχικά αυτή του νεολιθικού πολιτισμού. Ο χώρος είναι μεγάλος, η κίνηση των επισκεπτών μπορεί να ακολουθεί περιμετρικά την έκθεση χωρίς εμπόδια. Για τις υφιστάμενες θεματικές ενότητες έχουν επιλεγεί ισάριθμα απτικά εκθέματα, ομοιώματα των αντικειμένων ή μακέτες, που θα κατασκευαστούν για το σκοπό αυτό από υλικά όμοια με τα αυθεντικά. Η διαμεσολάβηση της πληροφορίας θα καλυφθεί από κείμενα υπομνηματισμού σε μπράιλ και μεγαλογράμματη γραφή, καθώς και από ψηφιακή εφαρμογή που θα διατίθεται στους επισκέπτες και θα περιέχει ακουστική ξενάγηση και βίντεο με διερμηνία στην νοηματική, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ακόμη περισσότερων επισκεπτών. Τώρα πια νομίζω πως χρειάζεται λίγος χρόνος για να γίνει το όνειρο πράξη. Σας ευχαριστώ.